Θεωρείται ένας από τους πιο ικανούς και διορατικούς επιχειρηματίες της γενιάς του. Ο κατά πολλούς Mr. EasyJet, ο Ελληνοκύπριος μεγιστάνας που δημιούργησε στα 28 του την πρώτη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση του Α και δήλωσε αισιόδοξος για την κρίση στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η οικονομία είναι κύκλος. Δηλαδή, ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει και θα ξανανεύει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πιστεύω ότι το χειρότερο το έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι ειδικός. Θα δούμε. Αν όλοι οι Έλληνες προσπαθήσουν να κάνουν κάτι δικό τους και κατά κάποιο τρόπο ξεφύγουν και από την οτροπία του ότι θα δουλέψω στο δημόσιο ή θα βρω μια δουλειά σε μια μεγάλη επιχείρηση και πούν θα κάνω κάτι δικό μου, η οικονομία θα ξεκινήσει. Ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου, τίτλος που του απένειμε η Βασίλισσα Ελισάβετ για την προσφορά του στην επιχειρηματικότητα, έδωσε τη δική του ερμηνεία για τις πραγματικές προθέσεις των Ευρωπαίων ηγετών. Βασικά, οι ξένοι ηγέτες ενδιαφέρονται για τις τράπεζές τους, όχι για την Ελλάδα. Το πιο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά ομόλογα ουσιαστικά βρίσκονται σε ξένες τράπεζες. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι τραπεζίτες, όταν δίνανε τα δάνεια, παίρνανε και τις προμήθειές τους και τα μπόνουσες τα οποία βγάλανε τις τράπεζες και τα κρατήσανε κτλ. Άρα, αυτή τη στιγμή πιο πολύ ενδιαφέρονται αυτοί να σταθεροποιήσουν τις δικές τους τράπεζες παρά την οικονομία της Ελλάδας. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τους κερδοσκόπους που στοιχηματίζουν στην πτώχευση των χωρών. Σίγουρα χρειάζονται όροι. Και σίγουρα δεν πρέπει να επιτρέπεται να γίνεται με τρόπο ανήθικο. Δηλαδή δεν μπορείς να αρχίζεις μια φήμη για να κερδίσεις εσύ από αυτό, με αποτέλεσμα αυτή τη φήμη. Εκτός των άλλων, στα άμεσα σχέδια του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία είναι και η αγορά ακινήτων για τη δημιουργία μικρών οικονομικών ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Θα κοιτάξω για ακινήτα στην Αθήνα. Πιστεύω ότι είναι καλή ευκαιρία κάποια στιγμή. Και τα ξενοδοχεία και το Airport Transfer που είναι το EasyBus είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κερδίσει από την κρίση. Το τελευταίο διάστημα, ο Στέλιος Χατζιωάννου προκάλεσε αναταράξεις στον αεροπορικό κλάδο της Ευρώπης με την είδηση πως η EasyJet δεν βρίσκεται πια στα χέρια του και πως ετοιμάζει νέα αεροπορική εταιρεία. Τι ακριβώς συμβαίνει με την EasyJet? Να μην πιστεύετε ότι γράφουν εφημερίδες. Αλήθεια. Η EasyJet παραμένει η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχω δημιουργήσει. Είμαστε μεγαλύτερη μετοχή, 38% των μετοχών. Έχουμε πετύχει αρκετές αλλαγές στην επιχείρηση, δηλαδή έχει αλλάξει τα σχέδιά της, έχει αρχίσει να πληρώνει και μέρισμα. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Παρότι δεν είναι όλες οι ειδήσεις ευχάριστες και καμιά φορά πρέπει να διαφωνήσεις και με κάποιους για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή, είναι στα σχέδιά σας η δημιουργία μιας νέας εταιρείας? Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή για τη νέα εταιρεία. Μπορεί να είναι στην Ευρώπη, μπορεί να μην είναι στην Ευρώπη. Μπορεί να ασχοληθώ με κάτι διαφορετικό, αλλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα τώρα. Τα τελευταία 4 χρόνια ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας στηρίζει τους νέους που ξεκίνησαν πρόσφατα τη δική τους επιχείρηση, προσφέροντας χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ. Το βραβείο φέτος κατέκτησαν η Πέννη και η Μαρία Βλάχου, δύο νέα κορίτσια από την Κόρινθο που κάνουν χρυσές δουλειές εκτρέποντας αλιγκάρια. Κορίτσια, μόλις κερδίσατε 50.000 ευρώ. Καταρχήν, πώς αισθάνεστε? Αισθανόμαστε πανευτυχείς που υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα εν μέσω κρίσης που επιβραβεύουν τις επιχειρηματικές προσπάθειες και τον κόπο μας. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται μεράκι και πάνω απ' όλα υπομονή, γιατί πρέπει και εσύ να πας αργά και σταθερά σαν το σαλιγκάρι.